Ελάχιστη ήταν η συμμετοχή των γιατρών τη Καβάλα στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονό πω ο χώρο τη υγεία έχει υποστεί πολλά πλήγματα από τι πολιτικέ που εφαρμόζονται και φυσικά και οι γιατροί είτε απασχολούνται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ένα χρόνο εφαρμογή του ενιαίου οργανισμού παροχή υπηρεσιών υγεία. Χρειάστηκε να οριστούν τρει συνελεύσει για να πραγματοποιηθεί η τρίτη που δεν χρειαζόταν απαρτία. Ο πρόεδρος ωστόσο του Ιατρικού Συλλόγου παρουσίασε τον απολογισμό δράσης για τον προηγούμενο χρόνο. Σημειώνοντα πω όλα τα θέματα που απασχολούσαν διαχρονικά του γιατρού το 2012 οξύνθηκαν λόγω τη λειτουργία του ΕΟΠΗ και τη υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ και αναφέρθηκε αναλυτικά στι πρωτοβουλίε και στι παρεμβάσει που έγιναν και στην πόλη τη Καβάλα αλλά και στην Αθήνα, όπω για παράδειγμα η κατάθεση των εισαγγελέα για τι εφημερίε στο νοσοκομείο, η συμμετοχή στη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγεία για του νέου γιατρού και η αγωγή που καταθέθηκε για τη διεκδίκηση των οφειλών των ταμείων προ του γιατρού. Παρουσίασε επίση το κοινωνικό έργο του Συλλόγου, όπω η ίδρυση και η λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρίου η συνεργασία και το χαμόγελο του παιδιού σε θέματα προληπτική ιατρική, η συνεργασία με του γιατρού του κόσμου. Ενώ αναφέρθηκε στι 20 επιστημονικέ ενημερωτικέ εκδηλώσει και ημερίδε που διοργανώθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Στο τέλο, παρουσίασε το πρόγραμμα Δράση για τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη εκδήλωση που ακολουθεί είναι στι 20 Φεβρουαρίου, μια επιστημονική ημερίδα για σπάνιε παθήσει και τα ορφανά φάρμακα, και η δεύτερη στι 25 Φλεβάρι για μια εκδήλωση με τίτλο νοσοκομείο Μνήμε που θα γίνει στο Αμφιθέατρο τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα.